η ομάδα δράσης στη μονάδα επιτήρησης λιμωδών νοσημάτων εδώ και κάποιες μέρες και παρακολουθεί την όλη εξέλιξη. Να ακολουθούμε, όπως έχουμε ανακοινώσει, τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως εκδίδονται μέχρι στιγμής. Ακόμα και χθες είχαμε μια ενημέρωση. Ουσιαστικά έχουν μπει σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι επαγγελματίες υγείας από εχθές πώς θα ενεργήσουν, είτε σε περίπτωση που υπάρχει υποψία περιστατικού, είτε για επιβεβαιωμένων περιστατικών, πώς το χειρίζονται τα ασθενοφόρα, τα νοσοκομεία και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες υγείας. Επίσης, σημαντικό, έχουν ενημερωθεί και στα σημεία εισόδου, δηλαδή στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, οι επαγγελματίες υγείας, το Migration και συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Όποιοι επιβάτες έρχονται από την Κίνα, φυσικά με σε άλλο αεροδρομίο, διότι δεν υπάρχει απευθείας πτήση, υπάρχει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε και βάσει αυτού του ερωτηματολογίου, αν και εφόσον υπάρχει ύποπτων περιστατικών, πλέον μπαίνουν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα. Και συγκεκριμένα και σήμερα, αντιλαμβάνουμε, υπάρχουν επιβάτες που έρχονται μέσω άλλο χρόνο από Κίνα και θα υποβληθούν σε αυτήν τη διαδικασία, ώστε να γίνει κάποιο έλεγχο μέσω του ερωτηματολογίου. Αν υπάρχει υποψίες για περιστατικών, τότε θα λαμβάνονται τα μέτρα που έχουμε αποφασίσει. Εκτός από την ενημέρωση, αν και εφόσον διαπιστωθεί, υπάρχει και συγκεκριμένη ομάδα που... Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα και αν και εφόσον υπάρξει περιστατικό στην Κύπρο, τότε υπάρχει το πρωτόκολλο πώς ενεργούμε, πού γίνονται εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί και αν επιβεβαιωθεί τι περαιτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σε εξέλιξη, να αντιλαμβάνομαι, και σύσκεψη με τις αρμόδιες της Hermes Airport για να τα επιβεβαιώσουμε όλα αυτά και να υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Και το πρωί έγινε και συνάντηση ενδοεπιχειρησιακής των Οργανισμών Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με τους επαγγελματίες υγείας εκεί, διότι είναι τα νοσοκομεία που θα χειριστούν, αν και εφόσον υπάρξει περιστατικό, για καλύτερο συντονισμό. Μάλιστα, υπάρχει μια διαχείριση της κατάστασης από πλευράς του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται και σε συνεργασία με τις αρχές.